Η οικονομική κρίση έχει αφήσει τα αποτυπώματά της στο σύστημα και στους δείκτες υγείας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, παρατηρείται αύξηση των περιστατικών άγχους, κατάθλιψης, κατανάλωσης καπνού, υνοπνεύματος και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και του ηλεκτρονικού τζόγου, ιδιαίτερα στους εφήβους, λόγω ενοχών για το οικονομικό φορτίο της οικογένειας. Οδηγούν στην απώλεια της ψυχικής ηρεμίας και της υγείας. Και βιολογικά φτύρεται ο καθένας, ήρεμος δεν είναι, οπωσδήποτε θα ξεσπάσουν σε προβλήματα υγείας. Μελέτες έχουν γίνει και σε άλλες χώρες και όχι, δεν τα βλέπουμε μόνο στη χώρα μας. Αυτά οδηγούν όσο φτωχαίνει ο κόσμος και όσο συσσωρεύονται τα προβλήματα. Όπου μεγαλώνει η φτώχεια, μικραίνει τόσο πολύ το προσδόκιμο ζωής, κατάθλιψη, μελαγχολία, όλα τα συνάφη. Έχω χάσει τον μπουσουλά μου. Είμαι απελπισμένος. Δεν υπάρχει, είναι κατευθυνόμενα όλα απ' έξω. Οι πτώσεις είναι τρομερές. Έχει χάσει την υγεία του, την ηρεμία του, την ψυχραιμία του, τη σκέψη, τα λογικά του. Δεν τα αυτοκτονούν κάθε μέρα κόσμος. Η τραγική αυτή εικόνα συμπληρώνεται από το γεγονός ότι το 58% των πολιτών αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και το 75% αντιμετωπίζει πρόβλημα με την πληρωμή των φαρμάκων. Αυτό είναι το χειρότερο και καταλήγει και σε θάνατο πολλές φορές και σε αυτοκτονίες. Ας το δουν αυτοί οι μεγάλοι πια ότι ο λαός δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορεί να σηκώσει τα βάρη. Όλα αυτά λοιπόν τα συμπεράσματα προκύπτουν από σειρά δειγματοληπτικών ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών για το βαθμό στο οποίο επηρεάζει η οικονομική κρίση, τη ζωή και την υγεία των Ελλήνων. Ο κόσμος με μισή πουλά φάρμακα. Δεν υπάρχουν φάρμακα για φάρμακα γιατί πας να τα γράψει το ΕΟΠΗ και σε έχουν λες και σε σκύλος. Δεν σε βάζουν καμία σημασία δηλαδή οι γιατροί. Δηλαδή περνάνε να παίρνουν το 6 ευρώ, μόνο και τίποτα άλλο. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία πανελλήνιας έρευνας που καταγράφουν ότι ένας στους 3 15χρονους καταναλώνει κάποιο υνοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ένας στα 4 αγόρια και ένας στα 5 κορίτσια ηλικίας 15 ετών πίνουν σε κάθε έξοδό τους τουλάχιστον 3 ποτά και το 5,7% αλλά και το 2,3% των 15χρονων αγοριών και κοριτσιών αντίστοιχα αναφέρουν τουλάχιστον 3 περιστατικά μέθης τις τελευταίες 30 ημέρες.